Κύριε Βατιέλο, να δούμε λίγο ότι. Επειδή βλέπετε σήμερα ουσιαστικά. Πάντως, συγγνώμη, παρακαλώ, βλέπετε ναι. πώς μέσα από το χιούμορ μπαίνει ένα πολύ ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα που απευθύνεται κυρίως προς την κυβέρνηση και προς την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο που μας παρακολουθεί και για τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά να δούμε τον προσανατολισμό αυτής της πολιτικής, της κυβερνητικής πολιτικής και στα ζητήματα της καταστολής. Ναι. Τώρα, επειδή σήμερα έχετε, καταλαβαίνω, θα συμμετάσχετε στις πορείες, έτσι, και στο παρεκπαιδευτικό. Εντάξει, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ πρωτοστατούν σε όλες αυτές τις διαδικασίες, μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά συμβούλια, όπου μπορούμε για να εκφραστεί η αντίθεση της νεολαίας μαζικά, οργανωμένα και προφανώς στηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως το έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής, απέναντι σε ένα απαράδεκτο και, θα μου επιτρέπατε να πω, και αντιδραστικό νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα είσαστε 99 κι εσείς, δηλαδή μέχρι 100 θα τα τηρήσετε αυτά. Κοιτάξτε, αν το ενδιαφέρον σας και όποιος το σκέφτεται άνθρωπος αυτό είναι η δημόσια υγεία, είναι η υγεία των διαδηλωτών, η υγεία των οικογενειών τους, τότε μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα μέτρα, τα απαραίτητα, θα τηρηθούν, αυτό που λέμε, με ευλάβεια, όπως έχουν γίνει σε όλες τις κινητοποιήσεις. Δείξατε και πριν το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που είχε τη χτεσινή κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, που η εικόνα μιλάει από μόνη της, όπως μιλάνε και άλλες εικόνες μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που χρησιμοποιεί ως πρόσχημα, λέμε εμείς, την πανδημία, για να φέρνει μια αντιδημοκρατική, απαράδεκτη αυταρχική απόφαση, αυτή που ανακοίνωσε η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, και που, επιτρέψτε μου, λέμε πρόσχημα, γιατί είναι καθαρό τώρα ότι γίνεται για τις διαδηλώσεις που έχουμε αυτές τις ημέρες. Ναι, την ίδια στιγμή βέβαια το διαψεύδουν αυτό. Εντάξει τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ο κόσμος βάζει τα συμπεράσματα. Το ενδιαφέρον, κοιτάξτε, για τη δημόσια υγεία, οι διαδηλωτές το τηρούν, γιατί ακριβώς τα μέτρα, αυτός ο λόγος ο οποίος κατεβαίνουν, όπως τα έχετε δει, είναι να ανοίξουν οι σχολές που είναι ένα χρόνο κλειστές. Με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, οι φοιτητές να ξαναγίνουν φοιτητές, οι οικογένειες που πληρώνουν ενίκια, δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα παιδιά τους, να δουν τα παιδιά τους να προοδεύουν σε αυτό που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν κτλ. Αντίστοιχα, οι μαθητές, με τα παραδείγματα των μαθητικών κινητοποιήσεων, θυμάστε από την αρχή της χρονιάς, που προσπαθούσαν τότε να τους παρουσιάζουν ως αρνητές της μάσκας, να τους κάνουν άλλα αλλίωση του χαρακτήρα των αιτημάτων, επειδή ακριβώς αγωνιζόντουσαν για την υγεία, για τη μόρφωσή τους, τηρούσαν τα μέτρα. Η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να απολογηθεί, που υπονομεύει τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Γιατί σε συνθήκες πανδημίας μειώθηκαν τα κονδύλια και για την υγεία και για την παιδεία, μείον 8%. Σε συνθήκες πανδημίας τη βλέπει η κυβέρνηση ως ευκαιρία να περάσει πάνω από 100 αντιλαϊκά νομοσχέδια. Τέτοιο είναι και αυτό της παιδείας, που δημιουργεί, κοιτάξτε να δείτε, δικαιολογημένες αντιδράσεις. Δηλαδή, σίγουρα θα έχετε στον προσωπικό σας περίγυρο παιδιά του λυκείου, ειδικά της τρίτης λυκείου, που έχουν ένα τεράστιο άγχος μπροστά στις πανελλαδικές, έτσι όπως εξελίσσεται η διαδικασία φέτος, που βιώνουν και άλλα προβλήματα πιο σύνθετα ψυχολογικά από την άποψη της κοινωνικοποίησης σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες. Γι' αυτά νομοθετεί η κυβέρνηση. Εντάξει, είναι η αλήθεια, είναι μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν και πολλές παράμετροι και πτυχές που πρέπει να δούμε. Απλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, να ακούσουμε και τον κύριο Μπαλάσκα λίγο. Η αγανάκτηση από τον κόσμο. Κατανοητό, υπάρχει, κύριε Αβατιέλο. Είναι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Κατανοητό. Που και η καταστολή βεβαίως που περιλαμβάνει είναι ένα ποιοτικό βήμα. Εσείς για τη σημερινή ημέρα ο σχεδιασμός σας είναι συγκεκριμένος, δηλαδή έχετε ενημερώσει κάποιους από την ελληνική αστυνομία ότι θα κινηθείτε, θα δώσετε ένα ραντεβού σε μια συγκεκριμένη ώρα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα κινηθείτε, ναι, πέριξ μιας περιοχής? Αρχικά να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας παρακολουθεί ότι η σημερινή συγκέντρωση είναι των 25 φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, δεκάδων μαθητικών συμβουλίων και των συντονιστικών οργάνων των μαθητών, συλλόγων και σωματείων εκπαιδευτικών, άλλων εργατικών σωματείων, εκπροσώπων, όσοι μπορούν τέλος πάντων να είναι σήμερα να στηρίξουν τον αγώνα αυτών της νεολαίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι πάντα στις κινητοποιήσεις, και όχι μόνο το ΚΚΕ, τις ΚΝΕ, όλες τις κινητοποιήσεις, υπήρχε μια βασική συνεννόηση για τα απαραίτητα, για τους δρόμους, πώς θα πάμε. Πάντα υπήρχε. Το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε το προηγούμενο διάστημα και δεν έχει στο στόχο του αυτή τη συνεννόηση, από την να ξέρει πού θα πάει η πορεία για να κλείσει ενδεχόμενα τους δρόμους, να μην υπάρχουν ατυχήματα ή να αποφευχθεί όσο γίνεται ένας συνωστισμός των οδηγών ή άλλων πολιτών που κυκλοφορούν. Έχει στο μυαλό του, το νομοσχέδιο, στο στόχο του, να τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί συνδικαλιστές
πρωτοπόρους δηλαδή προέδρους σωματείων άλλων που διοργανώνουν μέσω των σωματείων τους αυτές τις κινητοποιήσεις. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα που περιγράφηκε πλέον από τον κύριο Μπαλάσκα, αλλά δεν γίνεται έτσι ακριβώς η πραγματικότητα. Αυτές οι ομάδες που λέτε και που ο ρόλος τους πολύ βοηθητικός προς την κυβέρνηση είναι, αυτό αποδεικνύεται, πάντα ήταν τέτοιος και απέναντι στους ανθρώπους που αγωνίζονται. Τις ομάδες λέτε. Ομάδες που δρούν ενάντια και στο κίνημα και δεν έχουν και καμία σχέση με το οργανωμένο εργατικό, φοιτητικό, μαθητικό κίνημα. Και αξιοποιούνται για να, αυτούς που παρισφρύνουν, για να ενισχύει, όπως τους λέει ο καθένας τώρα, για να ενισχύει την καταστολή. Ναι, αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι αν ένας δηλώσει την ευθύνη του στη συμμετοχή αυτής της πορείας, δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το πράγμα. Και θα είναι ο υπεύθυνος, μέχρι και το TaxisNet λέει, θα δώσει τα στοιχεία του και όλη την περιουσία για όλα αυτά που θα γίνουν. Όχι, ένα δεν περιουσία, δεν νομίζω ότι συνδέεται. Μπαίνει στο TaxisNet, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει άνθρωπος να του χτυπήσουμε την πόρτα η εφορία. Δεν εξοφλεί την εφορία μπαίνοντας εκεί. Να τη λήξουν οι ανθρώπους σε μια κόλλα χαρτί. Αυτό είναι η ουσία. Ναι. Συνδικαλιστές μέσω αυτού. Δηλαδή, βασικά θέλουν να βάλουν χέρι στις διαδηλώσεις, στο κίνημα, θέλουν να βάλουν χέρι στον κόσμο που αγωνίζεται. Δεύτερο. Μάλιστα. Στις προηγούμενες συγκεντρώσεις τη βδομάδα που μας πέρασε, πάλι των φοιτητών, είδατε κάποιον να κάνει επεισόδια? Κανένας. Η αστυνομία όμως χτύπησε. Χτύπησε και στην Αθήνα την προηγούμενη βδομάδα, χτύπησε στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε και σήμερα τη στάση που θα κρατήσει. Να τρομοκρατήσουν τον κόσμο θέλουν, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο να μην αγωνιστεί, γιατί τα αιτήματά του είναι δίκαια. Είναι δίκαια και όσον αφορά την παιδεία, τα πανεπιστήμια, στα οποία μεγαλώνουν οι φραγμοί, ειδικά για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών, για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Μεγαλώνουν οι φραγμοί για τους φοιτητές που εργάζονται, και όπως τα ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς μαύρα, και δεν φταίνε αυτοί, η μεγάλη εργοδοσία φταίει, και θα διαγράφονται αύριο μεθαύριο, γιατί δεν θα μπορούν να το δικαιολογήσουν. Εκεί είναι ο στόχος τους. Και πολύ προφανώς όταν συνδέονται τα πανεπιστήμια όλο και περισσότερο με επιχειρηματικούς ομίλους, και αυτό αναγκαίο συμπλήρωμα ήταν, είναι και θα είναι πάντα η όξυση της καταστολής. Και συγγνώμη, σε αυτό πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα, γιατί και διάφορες δηλώσεις που γίνανε και χτες από τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Συρίγο, που φτάνουν μέχρι και εκεί, λέμε εμείς, να λένε ότι υπήρχε πανεπιστημιακή αστυνομία και το 1969. Γιατί κάνετε έτσι? Δεν είναι έτσι ακριβώς το θέμα, όταν ειδικά μιλάμε για τη Χούντα. Εμείς λέμε, δεν είναι ότι έχουμε Χούντα γενικά. Είναι ότι έχουμε τη δικτατορία του κεφαλαίου. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Η καταστολή οξύνεται σε όλες τις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Οξύνεται στις χώρες όλου του κόσμου, γιατί οι κοινωνικές ανισότητες μεγαλώνουν, γιατί η διαχείριση της πανδημίας με τους χιλιάδες νεκρούς όλο τον κόσμο πλήττει ιδιαίτερα τα εργατικά λαϊκά στρώματα, πλήττει την εργατική τάξη παγκόσμια και την νεολαία, γιατί η καπιταλιστική οικονομική κρίση που είναι πάλι εδώ ετοιμάζεται να φορτωθεί πάλι στους μόνιμους αυτούς που πληρώνουν, που πληρώσαν και στη χώρα μας την προηγούμενη, και να τη βγάλει καθαρή το κεφάλαιο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς δηλώνουμε ότι και στην νεολαία και στους εργαζόμενους παντού θα οργανώσουμε τον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα, τις σύγχρονες ανάγκες αυτού του κόσμου, χωρίς να κάνουμε πίσω. Και αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι με αυταρχικές απαγορεύσεις, με νόμους και αστυνομίες παντού, με στόχο πάντα να σταματήσει τη διαμαρτυρία, θα το καταφέρει. Κύριε Βαθιέλα, βάλτε μία τελεία μόνο. Λοιπόν, το σίγουρο πάντως είναι, κύριε Βαθιέλα, να προστατευτεί και η υγεία σήμερα. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα μαζευτείτε, να προσέξετε με μέτρα. Επειδή είπατε, είδαμε και τις φωτογραφίες και του ριζοσπά στην ΕΕ, αλλά είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, το θυμάστε πολύ καλά, και στα δύο πια ήταν εκεί. Αλλά μπρατσέτα, πολλοί κόσμοι μαζεμένος. Εντάξει, προσοχή λίγο, χρειάζεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Βλέπουμε και τις εικόνες τώρα. Καλά, θα δείτε τη σημερινή διαδήλωση. Πρώτα, μακάρι, μα, εγώ το λέω μακάρι, ξέρετε κάτι, γιατί αυτό δίνεται και ένα πάτημα σε αυτούς που δεν θέλουν να γίνουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Σου λέει το θέμα της υγείας. Υπάρχει θέμα υγείας, το ξέρετε, το έχετε στηρίξει. Προσοχή, αυτό μόνο λέμε. Το νόημα είναι αυτοί που διαδηλώνουν για μέτρα για την υγεία, για την ενίσχυση του δημόσιου σύστηματος, καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνουν ότι μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα.